Δημήτρη, πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια. Το goal σκότα στη Broadby αναδείχτηκε το καλύτερο για το 2015. Εντάξει, ήταν ξεχωριστή στιγμή. Πολύ ωραίο goal, το χάρηκα πολύ. Πιο πολύ χάρηκα που δώσαμε μια φαντική νίκη σε αυτό το παιχνίδι. Ελπίζω να σκοράρω για άλλα τέτοια goal στο μέλλον. Το θελές. Όπως το είχα πει και πιο τον καιρό εκείνο, επειδή παρακολουθώ ποδόσφαιρο, θυμάμαι το γκολ του Βούκιτς με τον Πανιόνιο και μου έχουν μείνει κάποιες στιγμές το πώς πρέπει να λειτουργήσει σε κάποια σημεία του γηπέδου και τον είχα δει και όλος τον φλέγα ότι κάθεταν πιο έξω. Και... Το πιο ωραίο γκολ που έχεις δει εσύ σε ποδοσφαιρικό παιχνίδι ποιο είναι? Τώρα μου πάει δύσκολο. Έχω δει πολλά γκολ τώρα. Αλλά θα προτιμούσα να πω μια από τις ενέργειες του Μέση. Μπήκαμε στο 2016. Η συνέχεια είναι δύσκολη με πολλά και συνεχόμενα παιχνίδια. Πιστεύεις ότι η ομάδα είναι έτοιμη για να συνεχίσει τις καλές εμφανίσεις που είδαμε στο παιχνίδι με τον Μπας Γιάννενα και να πάρει τα αποτελέσματα που χρειάζεται? Πρέπει να συνεχίσουμε τις καλές εμφανίσεις. Πρέπει να επιστρέψουμε στις νίκες, να συνεχίζουμε να κερδίζουμε πιο πολύ. Και ιδιαίτερα από αύριο, που είναι ένα από τα πιο σημαντικά μάτς του 2016 που μπήκε τώρα και πρέπει να, ειδικά σε αυτή τη διοργάνωση, να προχωρήσουμε πάρα πολύ. Τι πιστεύεις ότι είναι λάθος στο πρώτο παιχνίδι και ήρθε αυτό το αποτέλεσμα και τι πιστεύεις ότι πρέπει να αλλάξει η ομάδα για να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση? Στο πρώτο παιχνίδι πιστεύω είχαμε να παίξουμε τρεις εβδομάδες αγώνα λόγω της διακοπής. Η ομάδα δεν φάνηκε τόσο έτοιμη, ήμασταν και λίγο άτυχοι. Είδαμε στο παιχνίδι με τα Γιάννα τελείως διαφορετικά την ομάδα και πιστεύω θα δούμε και το ίδιο πρόσωπο αύριο. Και κάτι τελευταίο. Παίρνεις το βραβείο για το best goal, αλλά τι σου αρέσει καλύτερα, να σκοράρεις ή να δίνεις goal στους παίχτες σου? Αυτό που μου αρέσει είναι να κερδίζει ομάδα. Είτε σκοράρω, είτε δίνω assist, είτε δεν κάνω τίποτα τα δύο. Το πιο σημαντικό είναι να κερδίζουμε.